Μιχάλη, καλησπέρα. Ονούφρια, καλησπέρα. Στο επίκεντρο οι επιπρόσθετες ανάγκες, φαντάζομαι, Μιχάλη, της Ουκρανίας, από τους συμμάχους να ικανοποιηθούν. Σωστά τα λες. Έχουμε ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο, επίσημη ανακοίνωση, που αναφέρει ότι μίλησαν οι δύο πρόεδροι. Μίλησαν για τη συνεχιζόμενη, όπως αναφέρει, προσπάθεια των ΗΠΑ και των συμμάχων και των εταίρων τους, που αφορά βασικά την παροχή στρατιωτικής, επιπρόσθετης στρατιωτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία και την επιβολή σοβαρού κόστου στη Ρωσία για τη βάναυση, όπως σημειώνει, η επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ εργάζονται για να εκπληρώσουν τα κύρια αιτήματα της Ουκρανίας, βασικά για ενίσχυση της ασφάλειάς της, και συζήτησαν για τις κρίσιμες, όπως σημειώνει, επιπτώσεις που είχαν τα αμερικανικά όπλα στον πόλεμο και τις, είναι ο οπλισμός ονούφρια που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται ότι έχουν στείλει και βαρύ οπλισμό, όχι μόνο αυτά που είχαν αποστείλει στην αρχή. Ναι. Μίλησα λοιπόν και για τις συνεχείς προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών από κοινού με τους συμμάχους και τους εταίρους για να εντοπίσουν τις πρόσθετες ανάγκες ώστε να βοηθήσουν τον Ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί τη χώρα του. Η αλήθεια είναι ότι υπερασπίζεται πολύ καλά την Ουκρανία, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Ναι. Επιπλέον, ο πρόεδρος Biden ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα του δώσουν και ακόμα 500 εκατομμύρια δολάρια για δημοσιονομική βοήθεια. Βλέπεις, είναι διαφόρων ειδών η βοήθεια που στέλνουν. Ναι. Και εξέτασαν και τις πρόσθετες κυρώσεις. Άρα πρέπει να αναμένουμε και ακόμα ένα γύρο κυρώσεων. Και ο κύριος Ζελένσκι ενημέρωσε τον κύριο Μπάιντεν για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Τώρα πάμε στο σοβαρό θέμα αυτό και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Οι Αμερικανοί, ονούφρια, δεν μοιράζονται το αφήγημα των Τούρκων ότι δήθεν σημειώθηκε πρόοδος. Και επίσης φαίνεται να μην συμφωνούν με αυτά που λέγονται, ότι η Μόσχα διέταξε δήθεν υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από το Κίεβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν, ήταν ο πρώτος που δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αφιβάλλουν ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει με πραγματική σοβαρότητα τις διαπραγματεύσεις. Βαριά κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά ο κ. Μπλίνκεν είπε ότι θα δεχθεί ότι δέχεται η Ουκρανία σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι υπήρξε κάποια μετακίνηση ορισμένων ρωσικών μονάδων μακρύτερα από το Κίεβο, όπως είπε. Ναι, αυτό το πιστεύουμε, δήλωσε. Πρόκειται όμως για μικρό αριθμό. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Κίρπη, του εκπροσώπου του Πενταγώνου, ο οποίος πρόσθεσε ότι ωστόσο πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια αναδιάταξη, όχι μια πραγματική απόσυρση. Ενώ θα έπρεπε, είπε, να είμαστε προετοιμασμένοι για μια ενδεχόμενη μεγάλη επίθεση εναντίον άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Δηλαδή, σηκώνει στρατεύματα από την περιοχή του Κιέβου και τα πάει σε άλλες περιοχές. Οι Αμερικανοί λένε τα στέλνει στην Ανατολική Ουκρανία. Το είπαμε και χτες. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες παραδέχθηκαν ότι υποτίμησαν τις δυνατότητες του Ουκρανικού στρατού, αλλά και την ισχύ των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Για τους Ουκρανούς λένε ότι έδειξαν δύναμη και αποφασιστικότητα και αυτό τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους. Και για τον ρωσικό στρατό λένε ότι τελικά είναι αδύναμος. Και οι Ρώσοι στρατιώτες συμμετέχουν σε ένα πόλεμο που δεν τον πιστεύουν και δεν το θέλουν. Και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υποστήριξαν επίσης ότι οι σύμβουλοι του κ. Πούτιν δεν του λένε την αλήθεια, ούτε για την τροπή που έχει λάβει η ρωσική εισβολή, ούτε για την επίδραση των κυρώσεων στην ρωσική οικονομία. Ναι. Τέλος, να σημειώσουμε μια τελευταία είδηση. Πριν από λίγο, η Υφυπουργός Εξωτερικών, η Βικτόρια Νούλαν, όλοι την γνωρίζουν στην Κύπρο, δήλωσε ότι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία περισσότεροι από 10.000 Ρώσοι στρατιώτες. Ονούφρια, είναι τεράστιος ο αριθμός. Μάλιστα. Αν ισχύει, βέβαια. Αυτό είναι επίσημο απολογισμό, δηλαδή, που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το έδωσε η κυρία Νούλαν και το έδωσε και επίσημα σε συνέντευξη. Τότε όντως είναι αρκετά βαρύ το πλήγμα, αν όντως ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Αν όντως ισχύει, έτσι. Εμείς είμαστε προσεκτικοί, όπως έχουμε πει. Αν όντως ισχύει, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Μάλιστα. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μεγαλύτερη.